Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ε, στο δύσκολο περιβάλλον που, που διαμορφώνεται σήμερα με την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και την ταυτόχρονη ανάγκη μετάβασης σε πράσινα καύσιμα, η ολιστική προσέγγιση στην ενέργεια αποτελεί μονόδρομο για κάθε σύγχρονη ενεργειακή εταιρεία. Αυτό που μας διτάσχει σήμερα η ενεργειακή κρίση με πολύ ξεκάθαρο τρόπο είναι αναγκαιότητα διαφοροποίησης Τόσο των οδεύσεων, όσο και των πηγών προμήθεια ενεργειακών πόρων, αλλά και η ταχεία ανάπτυξη των, ανεμο... των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την Ευρώπη, ε, που παλεύει για την ενεργειακή τη αυτονομία, οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια συμμετέχουν όλο και περισσότερο στο ενεργειακό μείγμα για την ηλεκτροπαραγωγή και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό δεδομένο τόσο για την ενεργειακή μετάβαση, όσο και για τη στρατηγική ανάπτυξη των ενεργειακών επιχειρήσεων. Στη χώρα μας έχει ήδη δημιουργηθεί ένας ενεργειακός χάρτης επενδύσεων σε ΑΠΕ μεγάλης αξίας. Θα έλεγα λοιπόν ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η κλιματική στόχη είναι δύο δρόμοι που κινούνται παράλληλα προς την ίδια κατεύθυνση και δεν υπάρχει κάποια μεταξύ τους αντίφαση. Η ΔΕΠΑ εμπορίας έχοντας υιοθετήσει αυτήν ακριβώς την ολιστική προσέγγιση στην ενέργεια που αποτελεί ζητούμενο στις μέρες που διανύουμε αναπτύσσει τα τελευταία τρία χρόνια μια πολυεπίπεδη στρατηγική που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερως αποτελεσματική με διτή τη, τη στόχευση την καθετοποίηση και επέκταση των εταιρικών δραστηριοτήτων και την απρόσκοπτη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια στο πλαίσιο των εθνικών στόχων, αναδεικνύοντας έτσι τη χώρα σε, μια, σε έναν περιφερειακό ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πέραν των επενδύσεων σε υποδομές που αποτελούν εχέγγυο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας, η ΔΕΠΑ Εμπορία ισχυροποιεί όλο ένα και περισσότερο την παρουσία της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, έχοντα ήδη δημιουργήσει ένα αρτοφυλάκιο σε φωτοβολταϊκά πάρκα που υπερβαίνει τα 700 ΜΒ. Η είσοδό τη στην αγορά των ΑΠΕ έγινε μέσω τη θηγατρική τη North Solar, η οποία αναπτύσσει φωτοβολταϊκά ισχύω 500 ΜΒ στην Δυτική Μακεδονία, ενώ τα έργα αυτά είναι μάλιστα σε προχωρημένο στάδιο οριμότητα και αναμένεται να λάβουν οριστική προσφορά στη σύνδεση μέσα στου επόμενου ένα-δύο μήνε. Επιπλέον, πρόσφατα αποκτήσαμε την εταιρεία New Space Concept, η οποία αναπτύσσει 14 φωτοβολταϊκά πάρκα σε διάφορε περιοχέ τη Ελλάδο, φτάνοντα στην... και αυξάνοντα την ισχύ του χαρτοφυλακίου μα σε πάνω από 730 ΜΒ. Βασικό μα στόχο είναι να σπάσουμε το φράγμα του 1 ΓΒ Θέλοντα να καλύψουμε ένα ακόμη πιο ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που θα μα διασφαλίσουν το ενεργειακό μετασχηματισμό τη ΔΕΠΑ Εμπορία και τη διαχρονική επάρκεια σε ενέργεια της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία εξετάζει ακόμη και τη συμμετοχή τη στην ανάπτυξη μια σύγχρονη μονάδα παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο. Η ΔΕΠΑ Εμπορία μέσω τη θηγατρική τη, τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, Διαθέτει ισχυρή παρουσία στη λιανική αγορά ενέργεια, με τι πωλήσει τη θηγατρική μα σε επίπεδο όγκου ηλεκτρισμού, κατά τη διάρκεια του φετινού εννέα μήνου να ξεπερνούν τι 800.000 ΜΒ, με μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι year on 14,6%. Όλες οι πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, η επέκταση τη ΑΠΕ και στις θερμικές μονάδες, γίνονται για να εξασφαλιστεί ακόμη πιο φθηνή ενέργεια για τους πελάτες της θηγατρικής μας και για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση της στη συγκεκριμένη ιδιαίτερως ανταγωνιστική αγορά. Παράλληλα όμως προετοιμάζουμε το έδαφος για την ενίσχυση του υδρογόνου στο ενεργειακό μείγμα που για μας είναι στρατηγική προτεραιότητα. Υποστηρίζουμε ενεργά τη δημιουργία νέων συμμαχιών για την ανάπτυξη δράσεων και έργων που θα επιταχύνουν τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, όπω είναι η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρίο Διδρογόνο, στην οποία η ΔΕΠΑ είναι ιδρυτικό μέλο. Ακόμη, η ΔΕΠΑ Εμπορία σήμερα διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο για την διασφάλιση τη ενεργειακή απάρκεια και τη ασφάλεια τη χώρα και σε αυτή την κατεύθυνση επενδύει με συνέπεια σε μια σειρά υποδομών που επιταχύνουν τη διαδικασία απεξάρτηση τη Ευρώπη από το ρωσικό αέριο, όπω είναι ο αγωγό TAP, ο IGB και ο EastMed και ο τερματικός σταθμό LNG στην Αλεξανδρούπολη. Τα έργα αυτά υλοποιούνται με το, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Είναι έργα που θα διαμορφώσουν το αυριανό ενεργειακό τοπίο, καθώ είναι σχεδιασμένα για να αξιοποιούν και το υδρογόνο και το βιομεθάνιο, που είναι πιο καθαρέ μορφέ ενέργεια. Σα ευχαριστώ πολύ.